την όλη κατάσταση και το δημοψήφισμα. Ο Γιάννος Χαραλαμπίδης μεταδίδει. Γιάννο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συγκεκριμένο πλάνο τρόπου δράσης και θα δράσει αναλόγως των δεδομένων. Πρώτη φορά συμβαίνει εάν γίνει το Brexit κάτι τέτοιο. Και βεβαίως όλες αυτές οι δηλώσεις που έχουν γίνει από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ως προς το εξής. Όταν μιλούν για επαναδιαπραγμάτευση εννοούν ότι η Βρετανία θα απειλήσει για να πάρει περισσότερα προκειμένου να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ένα σκέλος και το κόβουν. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη όμως η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει χρόνο. Είναι διεθνείς συμφωνίες με τις οποίες είναι δεσμευμένοι. Είναι θέματα φορολογίας, είναι θέματα δασμών. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία υπολογίζεται να πάρουν 4 με 7 χρόνια. Εκτός των υπόλοιπων γεωπολιτικών αλλαγών οι οποίες θα συμβούν, εκτός του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει από το Λονδίνο και ειδικότερα από το City τη δυνατότητα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών όπως γίνονται σήμερα εφόσον δεν θα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα να αλλάξουν τα οικονομικά κέντρα βάρους, δηλαδή ένα μεγάλο τμήμα των μεγάλων διεθνών τραπεζών να μεταφερθεί κυρίως στο Παρίσι και στο Βερολίνο ή και αλλού. Άρα τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Βεβαίως οι ενδείξεις των δημοσκοπήσεων μέχρι στιγμής οι τελευταίες που έχουν μεταδοθεί από το Reuters και από άλλα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία δείχνουν ελαφρό προβάδισμα του pre-remain. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως οτιδήποτε, είναι απλά μια ένδειξη και θα δούμε στη συνέχεια ποιο θα είναι το γεωπολιτικό παιχνίδι, διότι θεωρώ ότι και να μείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο έξω. Μάλιστα. Συνοπτικά να σας πω κυρίες και κύριοι ότι όντως οι δημοσκοπήσεις δίνουν ελαφρό προβάδισμα στο Remain, στην παραμονή δηλαδή της Βρετανίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από 2 μέχρι 4 μονάδες είναι η διαφορά των δύο. Γίνεται μεγάλη ιστορία και στα γραφεία στοιχημάτων, όσο και αυτό αν ακούγεται περίεργο. Διάβαζα το πρωί ότι 75 εκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί στα στοιχήματα υπέρ της εξόδου ή της παραμονής της Βρετανίας. Εκεί το να παραμείνει η Βρετανία έχει μια τοποθέτηση στοιχήματος 8-1. Λοιπόν, είναι εδώ ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χάρης Γεωργιάδης. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε.